Επιστρέφουμε πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Και είχαμε μείνει στο θέμα της εργασιακής ικανοποίησης. Καλά το λέω. Επιτρέψτε μου λοιπόν και τα φραμίδι να δώσουμε έναν ορισμό σε αυτή την έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, job satisfaction. Να πούμε λοιπόν τι είναι εργασιακή ικανοποίηση. Μπορεί λοιπόν να οριστεί ως μια θετική, ευχάριστη, συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης κάποιου για τη δουλειά του και τις εργασιακές του εμπειρίες. Έτσι, σύμφωνα με τον Locke το 1976. Και από ό,τι βλέπω, περάσαμε στην κάρτα την οποία μου θέσατε υπόψη προηγουμένως, να μιλήσουμε για την εργασιακή ικανοποίηση. Όταν λοιπόν έχουμε εργασιακή ικανοποίηση, τότε το προσωπικό έχει λιγότερες απουσίες, λιγότερες καθυστερήσεις, λιγότερες παρετήσεις από τη δουλειά του. Δεν θέλει να φύγει γιατί είναι ευχαριστημένο από αυτή την εργασιακή ικανοποίηση που δέχεται στο νοσοκομείο. Επίσης, εάν έχει εργασιακή ικανοποίηση, τότε έχουμε σαν νοσοκομείο καλύτερη ποιότητα, απόδοση στην εργασία. Έτσι. Παίρνουμε λοιπόν τον καλύτερο δυνατό εαυτό του κάθε εργαζόμενου στη δουλειά μέσα στο νοσοκομείο. Από την άλλη πλευρά, αν το άτομο έχει εργασιακή ικανοποίηση υψηλή, τότε έχουμε λιγότερο στρες και δεν έχουμε εξουθένωση, burn out, όπως λέμε στην ορολογία του management, των εργαζομένων. Άρα λειτουργούν, κάνουν όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητες τους ευχάριστα, άρα το εργασιακό περιβάλλον τους εμπνέει να μένουν στο χώρο της δουλειάς. Και φυσικά δεν έχουμε αδιαφορία, δεν έχουμε παραβατική συμπεριφορά στην εργασία. Αυτά τα οποία απευχόμαστε δίνοντας εργασιακή ικανοποίηση στον εργαζόμενο μέσα στο νοσοκομείο μας. Τώρα όμως υπό το φάσμα ότι θα μειωθούν οι μισθοί και να μειωθούν και περαιτέρω του προσωπικού λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν, αυτή η ηθική, αυτή η εργασιακή ικανοποίηση πώς θα μπορέσει να κρατηθεί ψηλά έτσι στο νοσοκομείο, δηλαδή έτσι ποιο είναι η σκέψη που υπάρχουν του μάνατζερ? Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει από τον πρόλογό μου, η έρευνα έγινε Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2010. Άρα προϋπήρξε αυτή η μείωση μισθών, ημερομισθίων, δώρων, Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος. Άρα λοιπόν το δείγμα και ο χρόνος, το timing έχει γίνει μέσα σε χρόνο που έχουμε περικοπές μισθών και αποδοχών γενικότερα. Οι πέντε παράγοντες κλίμακες της εργασιακής ικανοποίησης που μετρήσαμε στην έρευνά μας είναι καταρχήν πρώτα απ' όλα η φύση της εργασίας. Ποια είναι η φύση της δουλειάς που κάνει μέσα στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες της εργασίας, οι αποδοχές και η εξέλιξη, οι σχέσεις με συναδέλφους και οι σχέσεις με τον προϊστάμενό τους. Έτσι. Αυτοί ήταν οι πέντε παράγοντες, οι κλίμακες, στις οποίες ερωτήθηκαν, ήταν 50 οι ερωτήσεις. Κάθε μία κλίμακα και 10 ερωτήσεις. Έτσι. Δηλαδή. Και στο τέλος, δεν ξέρω αν θέλουμε να πάμε και στα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, ναι, για να μην δώσω μεγαλύτερο εύρος σε αυτή την μελέτη. Έτσι. Υπήρξε και μια γενική ερώτηση στο φινάλε αξιολόγησης της εργασιακής ικανοποίησης σαν σύνολο Global Job Satisfaction σε κλίμακα από 1 μέχρι το 10. Και στο 1 έλεγε πόσο δυσαρεστημένος είναι ο εργαζόμενος, το 5 αν είναι ούτε ευχαριστημένος ούτε δυσαρεστημένος, και στο 10 ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τα αποτελέσματα λοιπόν τα οποία έδειξαν έτσι, σε αυτό το δείγμα ήταν ότι στο φινάλε ήταν λοιπόν ότι η ικανοποίηση, και διαβάζω αν θέλετε τα συμπεράσματα, ήταν: υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια εργαζομένων με συνθήκες εργασίας και αποδοχές. Το είπαμε λοιπόν, να το, αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές, κυρίως τις αποδοχές. Το δεύτερο, ιδιαίτερη δυσαρέσκεια της επαγγελματικής ομάδας των νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Έχουμε δηλαδή και συγκεκριμένη ομάδα που έχει πιο μεγάλη δυσαρέσκεια. Αυτή όντως είναι και λίγο δύσκολα. Και εν τέλει, σοβαρά προβλήματα αναφέρθηκαν σε λήψεις προσωπικού,
δεν υπήρχε πληρότητα προσωπικού, ας το πούμε έτσι, σε όλη την έτσι, αναποτελεσματική οργάνωση, παλαιότητα μηχανημάτων, έτσι, στο έλλειψη υλικών και αναλωσίμων. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα της έρευνάς μας. Εμείς σαν διοίκηση του νοσοκομείου μέσα σε αυτή την έρευνα προτείναμε και είπαμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν από την πολιτεία στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων. Πράγματι, τελευταίους μήνες, το τελευταίο καιρό έχουμε τέτοια δείγματα πραγματικά απτά από την πολιτεία, η οποία τρέχει και δίνει λύσει τα προβλήματα τα οποία μας έχουν προκύψει. Σοβαρές οργανωτικές, διαρθρωτικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές παρεμβάσεις θα χρειαστούν για τη βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων και να αναβαθμιστεί η προσφερόμενη ποιότητα του συστήματος υγείας. Πρέπει εδώ να πω κάτι ότι στο θέμα της εκπαίδευσης δίνουμε μεγάλη βαρύτητα. Πρέπει λοιπόν το προσωπικό είναι κουρασμένο, πρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, στους νέους τρόπους διαχείρισης management, π.χ. στο τμήμα προμηθειών, σε άλλα θέματα διαχειριστικά κτλ. Ιατρικά. Για μένα η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες αυτής της χώρας. Και να κλείσω... όταν λέτε εκπαίδευση, τι εννοείται ακριβώς με την. Δηλαδή, αν δούμε ότι. Γιατί ας πούμε, όλοι που είμαστε στο νοσοκομείο έχουν ήδη μια εκπαίδευση. Δηλαδή, είναι γιατροί νοσοκομείο. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει ένας τραυματιοφορέας να εκπαιδευτεί, έρχεται στο νοσοκομείο να ξέρει πώς το know-how, πώς να το κάνει. Έτσι, αυτή την τεχνογνωσία να αποκτήσει για να πετύχει την γρήγορη διακομιδή του ασθενούς από το ένα νοσοκομείο στο μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη. Ένα αυτό. Ακόμη και ο νέος διοριζόμενος γιατρός δεν πρέπει να εκπαιδευτεί για το πώς θα κάνει όχι μόνο τη συνταγογράφηση, αλλά πώς θα δει και τον ασθενή, τον γέροντα ή τη γερόντισσα σε ένα αγροτικό περιφερειακό ιατρείο μιας περιφέρειας, μιας επαρχίας. Δεν πρέπει λοιπόν αυτός να έχει εκπαιδευτεί. Έτσι. Βγήκε από το πανεπιστήμιο, έκανε την ειδικότητα και βγήκε κατευθείαν στη δουλειά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δυστυχώς. Αυτή η δυσαρέσκεια που αναφέρεται εδώ στην έρευνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία γενικά, που ακούγεται και λογικά, είναι κατά πόσο, είναι αληθεύουν αυτά εδώ πέρα, είναι υπερβολή. Όχι, αυτά που έχουν, δηλαδή ότι έχουν λίγο προσωπικό, ότι υπάρχει λίγο προσωπικό. Αυτό ισχύει όντως για τα νοσοκομεία. Δηλαδή σε σχέση με τα διεθνή στάνταρ, η αναλογία κλινών, νοσηλευτριών και γιατρών είναι καλή, ικανοποιητική στην Ελλάδα ή απλώς έχουν μάθει συνέχεια, γιατί το τελευταίο καιρό ακούμε συνέχεια, θέλουν παραπάνω όλες οι υπηρεσίες και έχουμε ένα σωρό δημόσιους υπαλλήλους. Σας μεταφέρω τότε τι λέει ο κόσμος, δεν λέω πώς είναι αυτό, ισχύει ή όχι. Αυτό είναι όντως πραγματικότητα για τα ελληνικά νοσοκομεία ή είναι μια υπερβολή και αυτή. Να απαντήσω αμέσως σε αυτό. Έτσι. Όπως έχετε καταλάβει και από την από τους τελευταίους διορισμούς των 1.338 νοσηλευτριών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο, σημαίνει ότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη να γίνουν διορισμοί σε αυτό το κλάδο, σε αυτό το χώρο από το Υπουργείο Υγείας. Άρα, ενδεχομένως, στο χώρο της υγείας είναι ο μόνος χώρος που πρέπει, επιβάλλεται για τη λειτουργία του ολοήμερου νοσοκομείου, την λειτουργία των εφημεριών, να υπάρχει επαρκές προσωπικό, έτσι. Δεν κοστολογώ εδώ, απλώς αναφέρω ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών. Αυτό όσον αφορά ειδικά το χώρο το δικό μας. Αλλά δηλαδή σίγουρα υπάρχουν δηλαδή ανάγκες, ας πούμε. Αυτό βεβαίως. Και αυτό το κάνει το Υπουργείο. Άλλωστε το έκανε ήδη. Μέχρι την Ταμεία 12 διόρισε και διορίζει, όπως έχω και προσωπική εμπειρία, 1.338 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Έτσι, μέσω ΑΣΕΠ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι να πω, να μιλήσω για το Υπουργείο Παιδείας ή για άλλα υπουργεία. Αυτό δεν. Αρκετό, μιλάμε για το θέμα υγείας καθαρά. Έτσι, στο δικό μας το θέμα. Πράγματι έτσι είναι. Έτσι. Ναι, απλώς προσπαθώ να ξεδιαλύνω διάφορα πράγματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά. Γιατί ακούγονται για παράδειγμα ότι υπάρχει, ας πούμε, υπαρκές προσωπικό στα νοσοκομεία, απλώς δεν είναι σωστά οργανωμένο, για παράδειγμα. Ή ότι άλλοι λένε, ας πούμε, ότι. Ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει πρόβλημα στις νοσοκόμες. Σε νοσηλευτικό προσωπικό, όχι σε ιατρικό. Δηλαδή, λένε στα νοσοκομεία έχουν πιο πολλούς γιατρούς από ό,τι νοσοκόμες σε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν αυτά. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για τον ειδικό και να. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά αυτό το θέμα, αυτό καθορίζεται από τον υγειονομικό χάρτη της χώρας.
καταρχήν μπαίνει στον οργανισμό του κάθε νοσοκομείου και από εκεί και πέρα η πληρότητα ορίζεται μέσα από τον οργανισμό του κάθε νοσοκομείου για την εύρυθμη λειτουργία αυτού του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έτσι. Από εκεί και πέρα η διαχείριση και το management είναι υπεύθυνο για το πώς θα κατανείμει τους διάφορους, αν θέλετε, διοικητικούς ή βοηθητικούς υπαλλήλους μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι θέμα δικό μας, πράγματι. Στον άλλο χώρο, στην άλλη λοιπόν γραμμή που είπα προηγουμένως, την λεγόμενη ιατρική παύλα νοσηλευτική, εκεί μπαίνει ο παράγων που είναι έξω από εμάς. Έτσι. Συνεργαζόμαστε βέβαια, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι. Βέβαια, τον τελικό λόγο τον έχει ο διοικητής του νοσοκομείου, αλλά πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον με το ιατρικό team κυρίως. Ένα μεγάλο θέμα πάλι για τα νοσοκομεία, πάλι που θα σας ρωτήσω, είναι τα θέματα διαφθοράς που υπάρχουν. Που έχουμε ακούσει διάφορα από τα φακελάκια, δεξιά. Αυτά πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσει η διοίκηση για να καταφέρουμε? Γιατί, ας πούμε, ένα μικρό ποσοστό τώρα περιστατικό που ακούγονται, καταφέρουν και σπηλώνουν ολόκληρο το σύστημα, το οποίο πιστεύω είναι και άδικο κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορείς από ένα μεμονωμένο περιστατικό να το μεγαλοποιήσεις και να το, από το υποσύνολο να το πας στο σύνολο. Αυτό πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει η διοίκηση? Κοιτάξτε, σε αυτό πρέπει να υπάρχει επώνυμη καταγγελία, να υπάρχει καταγγελία επώνυμη και από εκεί και πέρα να προχωρήσει μια διαδικασία δικαστική. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Τα υπόλοιπα είναι φήμες. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει και από τον κόσμο και από τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι εύθυνα να λέει ο καθένας κάτι. Σαφώς, έτσι. Και, αλλά για το θέμα ότι μπορεί να τον φοβάται, ας πούμε, για παράδειγμα, μήπως δεν του κάνει δουλειά. Αυτές υπάρχει... είναι εικασίες. Εικασίες. Δεν υπάρχει τέτοιο, τέτοιο πρόβλημα. Όχι. Εσείς τώρα από τη δικιά σας, έτσι να συνεψίσουμε άποψη, ποια νομίζετε ότι είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας διοικητής, ειδικά ένας επαρχιακού νοσοκομείου? Δηλαδή, ας πούμε, τι θα θέλατε να μπορούσε να ήταν καλύτερα στο δικό σας το νοσοκομείο, για παράδειγμα? Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να έχουμε, όπως αναφέρθηκε και στην έρευνα, την οποία την έχω μπροστά μου, η έλλειψη προσωπικού, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει μεγαλύτερη, έτσι, να μας λύσει τα χέρια σε ορισμένα ζητήματα, να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε πιο καινούργια μηχανήματα, να κάνουμε τη δουλειά μας, να μην έχουμε θέματα τέτοιας μορφής με σέρβις, με συντήρηση και να, να μην στέλνουμε δηλαδή κόσμο ασθενής σε παρακείμενα νοσηλευτικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες έξω κτλ. Και από εκεί και πέρα να έχουμε επάρκεια υλικών, αντιδραστήρια και αναλωσίμων μέσα στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα τα οποία για μένα τη στιγμή αυτή μπορούν να επιληθούν συντομότατα και να έχουμε μια άρτια, να το πω έτσι, ικανοποίηση των ασθενών μας στην περιοχή που εμείς βρισκόμαστε. Πάντως, κύριε Μιχάλη, μου έκανε εντύπωση όταν να μιλήσουμε με κάποιον διοικητή νοσοκομείου και είδα και το βιογραφικό σας. Ναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο πλούσιο και μεγάλο βιογραφικό έχετε ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές προϋπηρεσία. Δηλαδή, κανονικός μάνας, δηλαδή δεν το περίμενα από σε μια μονάδα υγείας να υπάρχει με τόσες προϋποθέσεις και τόσο πλούσιο βιογραφικό άνθρωπος που να έχει αναλάβει αυτή τη διοίκηση. Είναι γενικά είδες το όλοι διοικητές να είναι έτσι τώρα τελευταία στα... Αυτό, εντάξει, αυτό αφορά τον εαυτό μου τώρα στην αυτή, έτσι. Από εκεί πέρα θα καλέσετε κάποιους άλλους συναδέλφους για να μιλήσετε με άλλους συναδέλφους για το βιογραφικό του εκάστου, ενός εκάστου εξ αυτών. Και επίσης έχετε γράψει και ένα βιβλίο, το μυστικό της επιτυχίας, το ταλέντο της επιτυχίας. Το ταλέντο της επιτυχίας, λοιπόν, ναι. Να το δείξουμε λιγάκι και στους τηλεθεατές μας, να δείξουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα πόνημα.